άντρα τη. Η οποία είχε ένα άλλο όνειρο. Θα πάω σε μια άλλη γυναίκα η οποία είχε ένα άλλο όνειρο. Η Πεγή Δεβεντζή, λοιπόν, γίνεται για μία μέρα. Γι' αυτό σου λέω. Από το κακό στο χειρότερο πάει. Η Πεγή Δεβεντζή, η Ολυμπιονίκη μα, η παγκοσμιονίκη μα, η πολύ σπουδαία αθλήτρια. Το γυρνάει στο τραγουδί. Για μία μέρα. Μήπως έχει αγαπημένο που αγόρασε κέντρο. Κάτσε μωρέ και εσύ. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι για τον τίτλο που βλέπουμε. Όντως η Πηγή Δεβεντζή για μία μέρα θα τραγουδήσει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με τους 40 Plus The Band και τη Μαρία Ματσούκα. Τη ρώτησα λοιπόν γι' αυτό. Γιατί είναι... μόνο για μία μέρα, αν έχει ραφωνή να το κάνει πιο συχνά. Εντάξει, ναι, θα το κάνω μια δοκιμή γι' αυτό. Είναι και μια βραδιά πάντως αυτό. Λοιπόν, εγώ πυρηνικό φυσικό. Λέει για τις κριτικές, είναι έτοιμη να δεχτεί τις κριτικές, γιατί τη ρώτησα, τραγουδάς και μου απαντάει. Επίσης, θέλω να ηρεμήσετε λίγο Ποσειδώνα, γιατί την έχεις ακούσει. Μπορεί να έχει φανταστική φωνή. Την Πηγή Δεβεντζή. Όχι, εντάξει, έχει την. Πρέπει να την ακούσει πρώτα. Ναι, Κατερίνα μου, αλλά ηρέμησε ο Ποσειδώνα, ηρέμησε η Έλενα, ηρεμήσαμε όλοι, γιατί να πρέπει να του έχουμε όλου δάφτου δηλαδή. Εγώ Η Πηγή Δεβεντζή δεν είναι μια γραφική τύπησα που βγαίνει και λέει: θέλω να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαία αθλήτρια. Μπράβο. Και τη ρωτήσαμε γι' αυτό. Έχει πει ότι εγώ αυτό που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου το έκανα. Από εκεί και πέρα θέλω να δοκιμαστώ σε διαφορετικά πράγματα και έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω το κάτι. Ναι. Μα έχει μιλήσει για αυτή τη συγκλονιστική ατάκα που πήγε για τον πρώην σύζυγό τη. Φυσικά μα έχει μιλήσει και δώσει μια συνέντευξη στο Κέν Αλεξανδράτο που είπε ότι μου φέρνει ένα γούλα. Καλή εμετό. Για να δούμε τι λέει η αγαπημένη Πηγή Δεβεντζή. Πηγή, βρισκόμαστε σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο τσίρκο. Γιατί ακριβώς, για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ? Είμαστε εδώ για μια πολύ ωραία φωτογράφηση. Μια καινούργια δοκιμή, θα έλεγα. Με μια φιλική μπάντα, τους 40 The Band. Και αποφασίσαμε να ανέβουμε σε ένα stage. Θα τραγουδήσεις? Ναι. Όχι. Τραγουδάω στο μπάνιο καμιά φορά. Για την κριτική είσαι έτοιμη, φαντάζομαι. Κοίταξε να δεις, για τις κριτικές πάντα είμαι έτοιμη. Είναι εξάλλου αποφάσεις δικές μου αυτές. Έδεσες όμως και μια συνέντευξη και είπες ότι όταν σκέφτεσαι το γάμο σου, ανακατεύεσαι. Σου φέρνει ένα γούλα αυτό το πράγμα. Είναι δήλωση που δεν κάνει εύκολα μια γυναίκα. Για να το έκανα σημαίνει ότι έτσι το ένιωσα αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν ο γάμος μου. Γιατί ουσιαστικά εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι. Και κατάλαβα μετά από χρόνια ότι ήταν μεγάλο λάθος για μένα. Περίμενε τώρα. Παντρεύτηκες δηλαδή με το ζόρι? Αυτό δεν όχι. Απλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω. Δεν το ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Τώρα οι συγκυρίες ήρθαν έτσι ώστε έκανα αυτό το βήμα. Αν με ρωτήσεις αν ξαναζούσα, αν θα το έκανα, δεν θα το έκανα. Γράφανε τότε όταν χώρισες ότι η αιτία του χωρισμού ήταν ότι δεν δέχτηκε να σε ακολουθήσει σε ένα προποτζήτη που είχε στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπήρχε κάποιος τέτοιος λόγος, καμία σχέση. Γιατί εξάλλου στην Αθήνα εγώ ήμουνα για προπονήσεις για τον πρωταθλητισμό και στην Αλεξανδρούπολη πήγαινα μόνο για να δω τη μαμά μου, τον αδερφό μου.